Ο κάτω κόσμος. Από αμνημονεύτων χρόνων οι άνθρωποι πίστευαν ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του πλανήτη μας. Μια σειρά πολιτισμών, όπως οι αρχαίοι Έλληνες που το θεωρούσαν ένα σκοτεινό μέρος γεμάτο με τις ψυχές των νεκρών. Αλλά οι περισσότερες από αυτές τις πρώτες πεποιθήσεις ήταν μεταφορικές ή μυθολογικής προέλευσης. Η σύγχρονη επιστήμη υποστηρίζει ότι η Γη είναι μια αδιάσπαστη σειρά στρωμάτων, κρούστας και υγρού μάγματος που περιβάλλει ένα πυκνό καυτό πυρήνα, κατασκευασμένο κυρίως από σίδηρο και νικέλιο. Αλλά δεν είναι όλοι πεπισμένοι με αυτό. Το 17ο αιώνα, μερικά από τα κορυφαία επιστημονικά μυαλά της εποχής κατέληξαν σε μια νέα θεωρία ότι ο πλανήτης είναι στην πραγματικότητα κούφιος. Αυτή η ιδέα έχει αποδειχτεί απίστευτα ακμάζουσα όσο και αν παίρνουν τα χρόνια. Ακόμα και σήμερα υπάρχει ένα τμήμα της ανθρωπότητας που μένουν πιστοί στη θεωρία της κύλης γης, που αγωνίζονται γενναία για να εμφανίσουν τις ιδέες τους μέσα από βιβλία, ιστοσελίδες, συναντήσεις και μερικά εξαιρετικά φιλόδοξα ταξιδιωτικά σχέδια. Η αντίληψή μου για την κύλη Γη με βάση την έρευνά μου είναι ότι το κέλυφος της Γης έχει πάχος περίπου 800 μίλια από το εξωτερικό μέχρι την εσωτερική επιφάνεια, λέει ο Ρόντνεϊ Κλαθ, συγγραφέας του World Top Secret Our Earth is Hollow. Πήγε ακόμα πιο μακριά και είπε ότι ο μισός πλανήτης έχει καταληφθεί από το βάρος της επιφάνειας και στη συνέχεια υπάρχει και ένας χώρος και κάτι άλλο. Όπως και έξω από τη Γη, στο κέντρο μέσα στην κύλη Γη βρίσκεται ένας εσωτερικός ήλιος που διατηρεί την ημέρα και τη νύχτα. Το άλλο μέρος της θεωρίας της κύλης Γης είναι ότι κοντά στο βόρειο και νότιο πόλο είναι ουσιαστικά ανοίγματα που οδηγούν στο εσωτερικό της. Μέσα σε αυτά υπάρχει αντίληψη ότι όλο αυτό το σύστημα δεν υπάρχει απλά, αλλά κατοικείται και από διάφορα όντα που βρίσκονται εκεί μέσα. Ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία και παρουσιάζεται συχνά ως τέτοια, αλλά μερικοί από τους μεγαλύτερους επιστήμονες της ιστορίας έχουν συμφωνήσει με αυτό. Ενδεχομένως το πρώτο πρόσωπο που εικάζει επιστημονικά για μια κύλη Γη δεν ήταν άλλος από τον Edmund Halley, που τον γνωρίζουμε όλοι από το όνομα που δόθηκε στον κομίτη του Halley. Προτείνεται το 1692 ως ένας τρόπος για να εξηγήσει ανώμαλες αναγνώσεις της Πηξίδας. Η θεωρία του Halley λέει ότι ο πλανήτης είναι μια σειρά από ένθετα, σφαιρικά και λήφη, σε διαφορετικές κατευθύνσεις, όλα γύρω από ένα κεντρικό πυρήνα. Κατά την εκτίμησή του, με βάση τις ενδείξεις του μαγνητικού πεδίου και ό,τι γνώριζε για τη βαρυτική έλξη του ήλιου τότε και του φεγγαριού στη Γη, αυτό το μοντέλο θα μπορούσε να εξηγήσει τυχόν ανακρίβειες στις αναγνωρίσεις του από τα μαγνητικά πεδία του πλανήτη. Υποστήριξε επίσης ότι ο χώρος μεταξύ κάθε κελύφους μπορεί να έχει φωτεινές ατμόσφαιρες ικανές να υποστηρίξουν τη ζωή. Η παράξενη ιδέα του Halley επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια των επόμενων αιώνων. Γενικά, αυτή η νέα άποψη της κύλης Γης συνοδεύεται από τη θεωρία ενός μικρού ήλιου που κρέμεται στο κέντρο, δημιουργώντας ένα καταπράσινο, κατοικήσιμο περιβάλλον στην εσωτερική πλευρά της επιφάνειας της Γης. Η είσοδη για την κύλη Γη, εκτός από τους δύο πόλους, ερευνητές υποστηρίζουν πως βρίσκονται σε πολλά σημεία της Γης. Πολλά σπήλαια και στοές λένε πως σε πάνε στο εσωτερικό της. Πρώτοι αρχαίοι μας πρόγονοι απέκτησαν επίγνωση για τις πολλαπλές ευεργεσίες που προσφέραν οι απροσπέλαστες περιοχές σε διάφορα σπήλαια που τα θεωρούσαν σαν κατοικίες των θεών, των μουσών, των νυμφών, ακόμα και σαν χώρους δημιουργίας θεραπευτικών ιατρικών κέντρων, όπως ήταν τα Σκληπία. Απέδωσαν στα δυσπρόσιτα σπήλαια ιερότητα που ουσιαστικά ήταν αποτέλεσμα της αντίληψής τους ότι η φύση περικλεί μέσα την αμέτρητη θαυματουργική θεραπευτική δύναμη, ικανή να χαρίσει νοητική διάβια, σωματική ευεξία, ψυχική ηρεμία και γαλήνη. Πολλοί μύθοι, οι γραπτές αναφορές αρχαίων περιηγητών και συγγραφέων, όπως ο Παυσανίας, ο Στράβων και άλλοι. Τα κείμενα αρχαίων φιλόσοφων όπως ο Πλάτωνας, που μαρτυρούν για τη χρήση των σπηλαίων σαν τους ιερότερους και σημαντικότερους χώρους κατά την τελετή μύησης διαφόρων μυστηρίων, αλλά και σαν χώρους θεραπείας κατά το τελικό στάδιο της ακολουθούμενης γιατρικής θεραπευτικής φροντίδας που παρήχαν τα Ασκληπία. Την εγκύμηση, την μέσω του ύπνου αποκάλυψη της κατάλληλης θεραπείας για να επέλθει η ίαση. Κατά την τελετή των λυκομίδιων μυστηρίων,
Το νερό της πηγής του ημιτού Καλοπούλας προσφερόταν για εξαγνισμό και καθαρισμό και το σπήλαιο σαν χώρος του τελευταίου σταδίου της μύησης για την αναγέννηση των μειουμένων. Ο Παυσανίας στα βιωτικά 939-5, από την επίσκεψή του στη Λιβαδιά στο Τροφόνιο Μαντίο, που ήταν από τα σημαντικότερα κέντρα τα οποία έδιναν χρησμό στην αρχαιότητα, αναφέρει όλες εκείνες τις μυσταγωγικές διαδικασίες, μεταξύ των οποίων και την εγκύμηση, στις οποίες υποβαλόταν αυτός που επιθυμούσε την επικοινωνία και την καθοδήγηση από τις θεϊκές οντότητες. Επίσης, περιγράφεται η διαδικασία κατάβασης στο μαντικό άνδρο, το οποίο ήταν σπήλαιο, διαμέσω της πηγής της λύθης και της πηγής της μνημοσύνης, μέχρι να φτάσει στο μαντικό κελί του σπηλαίου, όπου συναντούσε τον μάντι ιερέα που θα τον καθοδηγούσε μυσταγωγικά. Τα κρητικά μυστήρια που γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν στην Κρήτη περίπου από το 5000 π.Χ. και κύριο θέμα τους είχαν τη μεγάλη θεά Ρέα, η οποία αντιπροσώπευε την παραγωγική και ταυτόχρονα την ανανοτική δύναμη της φύσης, τελούνταν κάτω από ένα ιερό δέντρο στην ψηλότερη κορυφή των βουνών, η πολύ συχνά σε ιερά σπήλαια, όπως το σπήλαιο της Ελευθούς, που ήταν η θεά της αναπαραγωγής, ή στο δικταίο άνδρο. Τα σπήλαια ήταν κάτι σαν τροφοδότες ενεργειών. Οι ερευνητές λένε πως οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν αντιληφθεί και επιτηδευμένα βρίσκονταν κοντά τους, αφού χρησιμοποιούσαν αυτή την ενέργεια. Όμως τα πλάσματα που ζούσαν σε αυτά τα σπήλαια είχαν αν μη τι άλλο θεϊκή υπόσταση. Ήταν πλάσματα από τον κάτω κόσμο που έρχονταν σε επικοινωνία με τους ανθρώπους. Είχαν δυνάμεις πέραν των ανθρωπίνων. Ποιοι ζουν όμως στον εσωτερικό αυτό παράδεισο του πλανήτη μας? Έχουν υποθεί πολλά. Ανθρωποειδή, εξωγήινα όντα, ερπετόμορφα όντα, ακόμα και γίγαντες. Άλλοτε απόγονοι αρχαίων λαών και άλλοτε υβρίδια δημοφιλών σεναρίων, οι βρύλοι, είναι πάντα φιλιρινικοί και εξελιγμένοι, πέρα από κάθε πήγαια φαντασία. Έχουν εξωγήινη τεχνολογία, ζουν εκατοντάδες χρόνια μακριά από ασθένειες. Η εταιρεία των Βρύλ, μια μυστικιστική αδερφότητα στο προναζιστικό Βερολίνο, ένας ακόμα πιο κλειστός κύκλος στην καρδιά της εταιρείας της Θούλης. Όλες οι φιλολογίες για τις περιβόητες έρευνες των Ναζί στους πόλους για τους Βρύλ έλκουν την καταγωγή τους από το γεγονός αυτό. Τη θεωρία της κουφιάς γης την είχαν πάρει στα σοβαρά υψηλόβαθμοι Ναζί που πίστευαν στις απόκριφες επιστήμες. Σε ορισμένους κύκλους του γερμανικού ναυτικού, κάποιοι πίστευαν ότι η θεωρία αυτή θα τους διευκόλυνε να προσδιορίσουν την ακριβή θέση των Βρετανικών πλοίων, γιατί αν χρησιμοποιούνταν υπέρυθρες ακτίνες, η καμπυλότητα της γης δεν θα εμπόδιζε την παρατήρηση. Λέγεται ότι ο Χίτλερ διοργάνωσε μια αποστολή στο νησί Ρούγκεν της Βαλτικής, όπου κάποιος Dr. Heinz Fischer χρησιμοποίησε μια τηλεσκοπική κάμερα με κατεύθυνση προς τον ουρανό για να διακρίνει το Βρετανικό στόλο να πλέει στην κυρτή επιφάνεια της σκυλής γης. Λέγεται μάλιστα ότι μερικοί πύραυλοι V1 πήγαν στράφη γιατί η τροχιά τους είχε υπολογιστεί με βάση μια υποτιθέμενη κύλη επιφάνεια αντί της κυρτής. Αν είναι να πιστέψουμε ότι η γη είναι στην πραγματικότητα κούφια και το σπίτι μιας φοβερής μεγαπανίδας, γιατί δεν έχουμε ποτέ επικοινωνήσει μαζί τους ή έχουμε πάει εκεί? Σύμφωνα με τον Κλαφ έχουμε πάει, αλλά μια διεθνής τραπεζική συνωμοσία έχει εργαστεί για να καλύψει την ύπαρξη της κύλης γης και να κρύψει στοιχεία για τυχόν τρύπες που οδηγούν στο εσωτερικό της. Ένα από τα πιο δημοφιλή αποδεικτικά στοιχεία για την κύλη γη είναι μια μυστική καταχώρηση από τον άβαρχο Ρίτσαρντ Μπέρν, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ήταν το πρώτο άτομο που πέταξε πάνω από το βόρειο και νότιο πόλο. Σύμφωνα με τους πιστούς, το μυστικό περιοδικό του Bird από το 1947 περιλάμβανε μια αναφορά ότι πετούσε σε μία από τις τρύπες και έφτασε σε επαφή με τη φυλή που ζει μέσα στη γη. Αν η αποστολή του Κλαφ, που φαίνεται ότι είναι ο μόνος εξερευνητής που είδε την είσοδο στο βόρειο πόλο προς την κύλη γη, ήταν επιτυχής, η ομάδα θα είχε αναβλώσει ένα από τα μεγαλύτερα πλοία που σπάνε πάγο στον κόσμο κατευθείαν στο Βόρειο Πόλο, όπου θα είχαν προσπαθήσει να επικοινωνήσουν με τους κατοίκους της κύλης γης μέσω της τρύπας που πίστευαν ότι θα έβρισκαν. Ο Κλαφ πιστεύει ότι οι διάφορες αποτυχίες στο έργο είναι το έργο της Διεθνούς Τραπεζικής Συνωμοσίας, αλλά ελπίζει ότι κάποια μέρα θα είναι σε θέση να πάρει χρηματοδότηση και ένα νέο ηγέτη της αποστολής για να βοηθήσει να συνεχιστεί το έργο. Και ακόμα και αν δεν το κάνει, η θεωρία της κύλης γης πιθανότατα θα συνεχίζεται, μέχρι οι άνθρωποι να μπορούν πραγματικά να κοιτάξουν τον πυρήνα της γης.